Ο αστυνομικός είναι για τα πάντα. Από τη στιγμή που ορκίζεται αστυνομικός, δεν έχουμε εμείς ναι, αλλά ξέρει να, ξέρει πώς να αντιμετωπίζει κάθε φορά. Δεν έχουμε ειδικότητες. Δεν αντιμετωπίζονται όλα με το κλομπ. Δεν αντιμετωπίζεται τίποτα με τον κλομπ, θα μου επιτρέψετε να σας πω. Το κλομπ και το όπλο του αστυνομικού είναι η ίστατη περίπτωση και η ίστατη λύση. Αυτό το κλομπ το συγκεκριμένο έπρεπε να το έχουν πάνω του στο σιδερένιο όπως καταγγέλθηκε ή είναι, έχει αποσυρθεί. Θα σας πω κάτι, γιατί άκουσα κι άλλο συνάδελφο συνδικαλιστή που έκανε κάποιες έτσι δικές του απόψεις, βεβαίως είναι αυτή. Mm-hmm. Εάν βγείτε από το στούντιο, θα δείτε αυτή τη στιγμή όλους τους αστυνομικούς της χώρας που φοράνε δύο πράγματα. Μία στολή, η οποία είναι η 5-11, η φόρμα αυτή, η μπλε που βλέπετε, την Δίας, που φορώ και εγώ, που φοράμε όλοι όσοι είμαστε στο μάχημο με Τερίζη και είμαστε έξω για την εγκληματικότητα. Μάλιστα. Και όλοι έχουμε αυτό το πτυσσόμενο γκλοπ. Δεν το έχουμε μόνο. Σιδερένιο, είναι αυτό ή πλαστικό. Το μεταλλικό. Ορίστε. Έχετε, κύριε Παλάσκα. Όλοι οι αστυνομικοί, ναι. Το δηλαδή, μεταλλικό, λέτε. Μεταλλικό. Το ξαναλέμε. Όχι το γκλοπ αυτό το, που το έχουμε φάει κι εμείς πάνω μας. Το μεταλλικό γκλοπ το έχετε. Τι έχετε φάει, δεν άκουσα, κύριε Σβέρκο. Λέω το γκλοπ, λέω που το γνωστό, το λαστιχένιο που το έχουμε φάει όλοι πάνω μας, λέω. Το ξέρουμε. Ναι. Το μεταλλικό με το οποίο χτύπαγε, το έχετε εσείς επισήμως. Ένα εργαλείο το οποίο θεωρείται εργαλείο βασανισμού, το έχει όλη η αστυνομία πάνω της. Το έχει η αγγλική αστυνομία, η ιταλική αστυνομία, η γερμανική αστυνομία, η πορτογαλική αστυνομία, η βελγική αστυνομία, η Λουξεμβούργο. Άρα προβλέπετε το έχει δηλαδή. Η Ρωσία, το έχει η Αμερική. Τι είναι, εννοείται, αν το έχουμε κι εμείς. Δεν έχει απαγορευτεί, αυτό μας λέτε. Όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχει κάποια απαγόρευση για αυτό το γκλοπ. Δεν ξέρω, εσύ θα μας δώσετε ένα χαρτί, μια κανονιστική διαταγή. Δεν υπάρχει, να λοιπόν. Μου δώσετε μια εντολή, να μου δώσετε ένα προεδρικό διάταγμα. Λοιπόν, μια κουβέντα, κύριε Παλάσκα.